Καλησπέρα, Check Tech Now, Ο Κώστας εδώ. Σήμερα έχω τη χαρά για δεύτερη φορά να φιλοξενώ το Βασίλη Τσερπέ, Super Retroid. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Κώστα. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες για δεύτερη φορά να τα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι τα προγράμματά μας είναι και των δυο αρκετά σφιχτά. Αλλά τελικά, εντάξει, το... το... βάλαμε σε ροή. Πώς είσαι, πώ θα πα, είναι, κοίτα, να δει, στο τέλος λες, επειδή ποτέ δεν θα έχεις χρόνο, δεν, δεν θα περισσέψεις χρόνος να πεις ναι. «κάνω αυτό», λες «οκ, okay, το κάνω» και προσαρμόζεις όλα τα άλλα εκεί. Ναι, 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 ναι. Εν τω μεταξύ τώρα τελειώσαμε και δυο τις δουλειές και το βάλαμε «μπαμ μπαμ» να το κάνουμε. Ε, να τονίσω γιατί μου έκανε εντύπωση θα το πω και στο βίντεο. Γράφει από το Xbox One X ο Βασίλη με την κάμερα από το Kinect. Εγώ γράφω από τη δικιά μου την κάμερα. Στο BS το βλέπετε γραμμένο την εκπομπή. Οπότε νομίζω ότι είναι... έχω κατενθουσιαστεί λίγο με το Xbox. Αυτό το λέγα και πριν. Φαίνεται μπόμπα. Ε, λοιπόν, καταρχήν, ε, τι έπαιζε τώρα το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε, Ποιο ήταν πριν. Α πούμε, σήμερα έχει παίξει καθόλου, έχει προλάβει ή μπα. Σήμερα δεν έχω παίξει, Τελευταίο παιχνίδι που έπαιζα χ, κατά βάση αυτή τη στιγμή παίζω το Shadow of Mordor. Ε, Shadow of War πως λέγεται τέλο πάντων. Ναι, το τελευταίο. Το τελευταίο, ναι. Ε, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό αλλά έχει τον ατέλειωτο. Το κύριο είναι παιχνίδι που παίζω... Ναι, ναι. Το κύριο παιχνίδι που παίζω είναι αυτό. Ε, αλλά τώρα ξεκίνησα με μια παρέα... Ξανά το Halo 5 να το παίξουμε κοοπ σε, σε heroic δυσκολία. Αυτά βασικά και έχω και ένα pot πουρί έχω όπως γιατί επειδή έχω πάρει τώρα όπως ξέρετε τη τηλεόραση, κάθομαι και βάζω, κάνω εγκαταστάσεις, συνέχεια παιχνίδια, απλά να τα δοκιμάσω να τα δω πώ είναι σε 4K κτλ. Και, και, ε, και στο Pro και στο Xbox. κόπια ή digital. Γιατί τώρα ξέρω και στο Xbox One ε, έχει δυνατότητα ή ακόμα δεν το βάλανε να μπορεί να κατεβάζει remaster τα παλιά από τη συλλογή για το Xbox. Ε, Ούτω ή άλλω και φυσική κόπια να το έχει. Ε, τα κατεβάζεις, δεν τρέχει από το δισκάκι το δισκάκι είναι κλειδί ναι, 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 που αποδεικνύει ότι απλά έχεις το παιχνίδι για να μην μας το πληρώσεις οπότε έχεις δυνασίες. ε, ναι, οπότε τα βάζω και κατεβαίνουν, τα, τα, τα βλέπω, τα σβήνω, βάζω άλλα. Είναι, είμαι σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω τι να πρωτοβάλω, τι να πρωτοδώ, τι να πρωτοπαίξω. Εντάξει, σιγά σιγά όμω εδώ είναι τώρα, δεν μου την παίρνει κανένα στην τηλεόραση. Ε, <laughs> σιγά σιγά το. θα τα δω. Και θα κάνω τώρα μια ωραία πάσα έτσι με όλο αυτό, γιατί η θεματολογία του σημερινού βίντεο, που το συζητήσαμε και λίγο, είναι ότι και το σημερινό βίντεο θα κοιμαθεί και θα περιστραφεί γύρω από αυτό το ότι ε, παίζουμε παιχνίδια, αλλά όσο μεγαλώνουμε και λόγω και των υποχρεώσεων που έχουμε, των δουλειών που έχουμε και το καθώ οριμάζουμε ω άνθρωποι και ω gamers, πώ και τι αντίκτυπο έχουν τα παιχνίδια πάνω μα, καθώ μεγαλώνουμε κι εμεί και τα παιχνίδια μαζί με εμά, και από άποψη χρόνου και διάθεση. Οπότε το σημερινό βίντεο θα παιχτεί και θα περιστραφεί η συζήτησή μα και η κουβέντα μα γύρω από αυτό. Α ξεκινήσω από το πιο κρίσιμο, γιατί και μένα είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι ξανά και ξανά, γιατί το βιώνω συνέχεια. Χρόνο. Είπε ότι το Mordor είναι τεράστιο παιχνίδι, για παράδειγμα. Η... Το θέμα είναι προλαβαίνει να κάτσει να ασχοληθεί, να το πάρει σε και να πει θα πεις, το τερματίσω, ρε παιδί μου. Είναι. Πάει. Και πάει ω game. Κοιτάξτε να δείτε. Η ζωή είναι άδικη. Είναι άδικη γιατί ρε Γιατί... εσύ, όχι, εντάξει, καλή είναι η ζωή μα και αυτή που Όταν έχει έχουμε... χρόνο, δεν έχει λεφτά. Όταν έχει ναι. λεφτά, δεν έχει χρόνο, τέλο πάντων. Κάπω έτσι πάει. Κάποιο είχε πει και συμφωνώ απόλυτα. Θυμάσαι την ταινία με τον. με τον Μπραντ Πιτ που γεννήθηκε γέρο και μήκρενε. Δεν το έχω δει. Το... Δεν, είναι η μόνη ταινία που δεν έχω δει από τον Μπραντ αλλά ξέρω. Είναι καταπληκτική ταινία να τη δει. Ναι. Ε, λοιπόν, ε, έτσι έπρεπε να είναι τα πράγματα. Δηλαδή, κάτι δεν σχεδίασε καλά ο Θεό. Δεν το έχει πάει καλά το θέμα. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ισχύει αυτό. Όσο μεγαλώνουμε, υπάρχει λιγότερο χρόνο γιατί υπάρχουν μεγαλύτερε υποχρεώσει. Και υπάρχει λιγότερο χρόνο όχι για τα games, γενικά για το οποιοδήποτε χόμπι έχει. Δηλαδή, νομίζω ότι. Μας, ναι. Ναι, την ίδια κουβέντα θα την έκανε και ένα άνθρωπο που μαζεύει πεταλούδε, α πούμε. Και θα έλεγε ότι δεν έχω το χρόνο να τρέχω στου αγρού, ε, να μαζεύω Καλά, ναι, ισχύει. Η ύψη 12-14 ύψηλων πεταλούδα. Ισχύει. Α πούμε, για παράδειγμα, να τελειώνω τη δουλειά 11-11.30 ώρα το βράδυ και μετά είμαι, λέω, να κάτσω να παίξω. Με τι κουράγιο να κάτσω να παίξω ή να πάω να ξεραθώ στον ύπνο μέχρι το πρωί. Και καταλήγω για κανένα δύο ώρα να χαζεύω βίντεο στο YouTube χωρί σκοπό και μετά πάω και ξερνιά γεμνο. Και ούτε παίζω, ούτε κάνω τίποτα ουσιαστικό. Η αλήθεια είναι ότι το, το Βίντεο στο YouTube που ούτε αυτό έχω πολύ χρόνο να κάνω. Δηλαδή, πιέζομαι κάποιε φορέ γιατί δε, δε, τα κανάλια που παρακολουθώ δεν προλαβαίνω να τα δω. Δεν. Να βλέπω δυο βίντεο την ημέρα κι αν. Εγώ αφήνω και την και Κυριακή κυρίω γι' αυτό. Αν έχω λίγο χρόνο για να παρακολουθήσω τουλάχιστον αυτού που παρακολουθώ πιο τακτικά, γιατί όλοι έχουμε μια, μια ιεροτελεστία. Υπάρχουν δύο-τρία κανάλια που ξέρει, θα τα παρακολουθήσει όπω και να έχει, παιδί μου, το υλικό του. Δεν έχει. Μπορεί να πιέζει, να ξεπιέζεσαι, θα το κάνει. Α πούμε, είναι μια. Αυτό το... Υπάρχει νομίζω λίγο χρόνο στο... Στο... στην εβδομάδα μα βασικά γι' αυτό. Α πούμε για παράδειγμα, τα δικά σου τα βίντεο. Ε? Καλή ερώτηση, όχι. Όχι. Καλή νύχτα, αντίο ζωή. Λοιπόν, έλα, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Όταν θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά και θα σου πω εγώ πού θα πάει η ερωτελεστία. Γι' αυτό νομίζω ότι είσαι ακόμα πιο αρμόδιο από μένα ναι. στο αυτό το συγκεκριμένο τμήμα. Υπάρχει ερωτελεστία, λιτανία, προσευχέ, καλή τύχη και τέτοια. Ισχύει, ισχύει. Εν τω μεταξύ, α, για παράδειγμα, για τα. Εσένα, τα δικά σου τα βίντεο. Εγώ πότε σου είχα γράψει και ένα comment σε ένα τέτοιο. Όταν έχω χρόνο και κάτσω να αλλιώσω, το βάζω από δίπλα για παρέα. Έτσι παρακολουθώ πολλά τέτοια. Δηλαδή, βάζω να παίζω και ακούω και δίπλα και το τι γίνεται. Πάρα πολύ με βλέπουν έτσι. Ναι, δηλαδή πάρα, είναι πολύ. Παρά, δηλαδή, σαν podcast οι περισσότεροι. Ναι, και ναι. Και το βάζουν εκεί. Δηλαδή, και podcast να κάνα δεν θα χαλιόταν κανένα, πιστεύω. Ω, είναι, είναι πολύ καλή παρέα. Δηλαδή, πραγματικά το γουστάρω πολύ σαφάς. φάση. Αυτά. Ε, χρόνο δεν υπάρχει. Εντάξει, το ξέρουμε τώρα τι να κάνουμε. Τάξη, και, όταν είχε, εγ... και όταν είχαμε χρόνο, δεν είχαμε παιχνίδια. εγώ ε, νιώθω, α πούμε, για παράδειγμα, τύψει. Γιατί όταν ήμουν φοιτητή, που έλειωνα, ρε παιδί μου, δεν έκανα και τίποτα. Είχα το PC, γιατί με PC ήμουν πιο πολύ κοντά. Αντί να κάτσω να παίξω ένα σοβαρό παιχνίδι, καθόλου να και ένα στα multiplayer. Δηλαδή, αν σκεφτεί από το 2009 μέχρι το 2013-2014, το μόνο πράγμα που έκανε ήταν τα multiplayer. Και κάθομαι και σκέφτομαι τώρα πόσο ένα χρόνο σε ντότα, σε τέτοιε χαζομάρε. Γιατί όσο τώρα που έχω μεγαλάσει, έχω περάσει πιο πολύ στο single κομμάτι και το απολεμώνω λίγο περισσότερο. Εντάξει, μην το λε αυτό όμω, γιατί και τότε για να το έκανε το απολάμβανε. Αυτό που νομίζω πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μα είναι την κάθε δεδομένη στιγμή ακούγεται λίγο κλισ... κλισέ αυτό, αλλά να προσπαθούμε να τη ρουφάμε όσο μπορούμε, γιατί δεν είναι δεδομένη η επόμενη. Δεν ξέρει τι θα σε βρει ναι. την επόμενη στιγμή. Και να περνάς με τα μέσα που έχει όσο καλύτερα, καλύτερα μπορεί. Χωρί αυτό που κάνεις να πειράζει κάποιον και να είναι ει βάρο κάποιου άλλου. Νομίζω ότι αν ακολουθήσουμε όλοι αυτό, θα είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Ξέρει, μου θύμισε τώρα, είχα ακούσει πριν από καιρό μια πολύ καλή φράση. Και είναι η φράση, ξέρει, που πολλοί παραπονιούνται ε, στην ηλικία που είμαι, στο χρόνο που έχω, να ήμουν λίγο πιο νέο, να ήμουν λίγο πιο μεγάλο, να 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 Και όλοι, όλοι δεν τη δεν, δεν, δεν βρίσκουμε με την ηλικία μα τόσο πολύ. Άλλοι ζαναπολούμε τα παλιά, άλλοι ζαναπολούμε το μέλλον. Ε, και είχε πει ένα και μ' άρεσε πάρα πολύ ότι η πιο σωστή ηλικία είναι αυτή που έχει τώρα. Ούτε αυτή που είχε, ούτε αυτή που θα έχει. Δηλαδή, αυτό. Δηλαδή το ζεις τώρα, το ζεις το τώρα όπως θες με τα δεδομένα που θες τώρα. Το μέλλον άστο, το παρελθόν Ντάξει. τέλειωσε. Ναι μωρέ, αλλά αυτά τα λέει η λογική. Τώρα το συνέστημα και το τώρα έχει και τα προβλήματα, κατάλαβες. Ενώ το χτες δεν έχει τα προβλήματα. Θυμάσαι εσύ που ήσουν αφιτητής και ήσουν όλη μέρα χαλαρός. Δεν θυμάσαι αν ναι. είχε άγχο να βγάλει τη σχολή. Όχι. Το μόνο που δε θυμάμαι θυ... είναι να ξυπνάω και να μου πούνε: Φίλοι, έλα, θα μπούμε για παιχνίδι. Θα μπει, Μπαίνω, παιδιά. Ναι. Ή δεν θυμάσαι που δεν είχε τα λεφτά που έχει τώρα, α πούμε. Ναι. Ε, δεν θυμάσαι που γλυκοκοκοίταζε πράγματα και δεν μπορούσε να τα πάρει. Και τώρα για κάποιο λόγο αγνοεί το ότι ό,τι σου έρθει κάθισε και τα αγοράζει. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπο. Δεν θα αλλάξει αυτό. Είναι αυτό το ανικανοποιητό που έχουμε και πάντα. Ναι, δεν θα, κάτι... δε θα αλλάξει αυτό. Όποιος, ως, όποιος μπορεί και το κοντρολάρει αυτό, όσο πιο κοντά ε, μπορεί, όσο πιο καλά μπορεί, ε, τόσο καλύτερα είναι για αυτόν. Ισχύει. Δεν μου λες. ερώτηση κρίση. Εσύ είχε μεγαλύτερη επαφή, μεγαλύτερη εμπειρία, περισσότερα χρόνια με κονσόλε, με, 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 με. Έκανε την πάυση σου για ένα χρονικό διάστημα. Μετά τα ξανά πάλι. Ξέρεις, τα έχω όλα τα βίντεο που ναι, έχει ναι, κάνει μέχρι ναι, ναι. τώρα. Ξέρω την ιστορία σου πολύ καλά στο θέμα gaming. Στην πάροδο του χρόνου, ωραία, μεγάλωσες με αρκετές κονσόλες μαζί. Σίγουρα διάλεγες σε κάθε γενιά κάποια η οποία σε αντιπροσώπευε περισσότερο. Ε, υπάρχουν όμως, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, μετά από βλέποντας πίσω, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποια κονσόλα που δεν την τίμησες και άλλαξες... σε... βασικά, τώρα που έχει αλλάξει την ιδέα και την εικόνα που είχε όπω είχε παλιά. Α πούμε, το υπάρχει κάτι που λε τώρα, ξέρει κάτι, αυτή την κονσόλα ή αυτό το παιχνίδι, ίσω τέτοια, όταν ήταν στην εποχή του, δεν το είχα τιμήσει όπω θα έπρεπε, το είχα αγνοήσει. Και τώρα, ρε παιδί μου, έχει γυρίσει, έχει αναθεωρήσει, έχει γυρίσει στροφή στο τι πίστευε ή στο πώ το έβλεπε, είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι κάτι ναι. που ίσως να άλλης εντελώ άλλη άποψη πιο παλιά, και ξαφνικά τώρα οριμάζοντα, βλέποντα, διαβάζοντα, παίζοντα, ίσως κυρίω παίζοντα, να έχει αναθεωρήσει. Λοιπόν, κοίταξε να δει, αν το πάρω ιστορικά, ε... αυτό που έχασα, και ίσω δεν θα έπρεπε να το είχα χάσει, δηλαδή θεωρώ ότι θα ήμουν διαφορετικό εάν είχα ζήσει την εποχή του PlayStation 1, την οποία την πήδηξα όλη, δεν την έζησα. Δεν έπαιξα games βασικά πολλά εκείνη ναι. την περίοδο. Και έχασα πραγματικά πολλά games του PS1, τα οποία και που τα έπαιξα αργότερα, πλέον τα παιχνίδια αυτά είναι ψηλοσκουπίδια, δεν, δεν παίζονται ρε παιδί μου. Ε, αλλά μπορώ να δω τότε ότι δεν ήταν σκουπίδια και προφανώς αν τα είχα παίξει θα ίσως να μην είχαν ενθουσιάσει. Ένα μεγάλο κενό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα στις επόμενες γενιές, ε, όχι δεν έχω κάτι, δηλαδή το το Dreamcast αγνόησα, που ίσως δεν θα έπρεπε. PS2 που αγνόησα δεν με πειράζει, γιατί καλυμμένος ήμουνα και με το Xbox. Και μετά δεν αγνώ τίποτα, οπότε εντάξει, για να μην α. έχω στο, στον ε, ιστορικό του μέλλοντο να με ξαναρωτήσει αυτό και να μην του πω πω, 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 πω οπότε, το λέω, πω, πω, ναι, οπότε έξει. γενικά ε, θεωρείς ότι είσαι Α, όχι, καλά και είμαστε όλοι γιατί είναι επιλογές μας αυτά και ειδικά για το gaming από τη στιγμή που είναι χόμπι μας σίγουρα απλά ρε παιδί μου δεν έχει αλλάξει η... Α, πούμε ριζοσπαστικά η αντίληψή σου για Πράγματα που είχε επιλέξει τότε και τώρα λε τι έκανα τότε, Για ποιο λόγο το έπαιξα ή δεν το έπαιξα, ή κάποιο, για κάποιο παιχνίδι συγκεκριμένα ίσω που ξέρει κάτι τότε το έπαιξε. Τώρα λε τι έκανα, ή που δεν το έπαιξε και θε να το παίξει τώρα. Εντάξει, παιχνίδια είναι πολλά τα οποία δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Δηλαδή είναι πολλά παιχνίδια κλασικά που δεν έχω παίξει. Ε, αλλά δεν το έκανα και συνειδητά. Ε, ξέρει κάτι, ήταν διαφορετική εποχή τότε. Δηλαδή δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ο αντίστοιχο Κώστας να κάτσουμε κάτω και να δούμε τι έχουμε παίξει, γιατί δεν το έχουμε παίξει, ποια είναι τα καλά παιχνίδια της χρονιάς, ποια δεν είναι. Δεν ασχολιόμουν με τέτοια πράγματα. Yeah. Έπαιζα μεν, αλλά yeah. κάπου το έχω ξαναπεί αυτό. Απλά έπαιζα. Τέλος. Yeah. Δηλαδή τι θα κάνω, ε, έχω ώρα, α παίξω κάτι. Δεν έδινα λογαριασμό σε κανέναν ότι παίζω ή δεν παίζω. Ούτε με νοιάζει αν παίζω τα καλύτερα παιχνίδια ή όχι. Και ξέρεις τι γίνεται. Μ' άρεσε ένα παιχνίδι, το έπαιζα. Δεν μ' άρεσε, δεν το έπαιζα. Δεν με ούτε αν είναι εγκότη, ούτε η έβλεπα, ούτε... Σύμβα... Δεν υπήρχε αυτή η λεπίδραση και ο κατηγισμό που υπάρχει τώρα. Πιστεύω ότι oh, καμιά η αλήθεια σχέση, καμιά, είναι καμιά, ότι πολλέ φορέ ε, αυτά τα συναισθήματα σου καμιά φορά λίγο μετανιώνει που δεν έχει ασχοληθεί, δεν έχει κάνει. Πιο πολύ θα δημιουργεί ο κατηγισμό που δέχεσαι από τα μέσα. Υπάρχουν 15.000 site, 15.000 συζητήσει, εκπομπέ, κανάλια, ιστορίε. Που λε. Mm, τώρα τι έγινε, α πούμε για παράδειγμα το πρωί έβλεπα τα παιδιά από το joystick που κάνανε ένα βίντεο yeah. για το ποια παιχνίδια δεν προλάβανε να... δεν, δεν ακούμπησαν καθόλου. Και όντω, ρε παιδί, ας πούμε για παράδειγμα υπάρχουν κάποια παιχνίδια που λες οκ, okay, εγώ τα έχω παίξει αυτά, αλλά όντω, μπαίνεις στη διαδικασία και λες ότι όντω, κάνεις τις επιλογές σου ρε παιδί μου και ναι, δεν υπάρχει λόγος του να νιώθεις ούτε να χέσεις ούτε, ούτε τύψεις, αλλά... Στην ουσία η αλληλεπίδραση που έχουμε τώρα που γίνεται ένα χαμούλης από όλο αυτό Τώρα είναι, yeah. Φαντάσου για να καταλάβει. Όταν εγώ έπαιζα το Χέιλο το 1 στο Xbox, ω νέα κυκλοφορία. Yeah. Δεν ήξερα τι είναι το Χέιλο. Το καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν ήξερα ότι είναι το νούμερο ένα franchise αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Ότι ο κόσμο αγοράζει Xbox για να παίξει το Halo, Ότι έχουν τρελαθεί όλοι με το Χέιλο. Δεν υπήρχε τέτοιο hype yeah. γύρω από το παιχνίδι. Το έβαλα. 10 παιχνίδια είχε το Xbox τότε στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων. Πήρα ένα shooter, που μου φάνηκε ωραίο, το έβαλα. Οκ, okay, ωραίο είναι, το ευχαριστιόμουν. Δεν το έπαιζα γιατί ήταν το Halo. Δεν το έπαιζα γιατί ήταν το απόλυτο must play exclusive του Xbox. Εκ των υστέρων κατάλαβα τι είναι. Ναι, αφού το έζησε, το έκανε βίωμα και μετά ούτε, το έλεγε. Για να μην στο παίζω ιστορία, ούτε την ώρα που το έπαιζα καταλάβαινα ότι είναι σημαντικό ή ότι κάνει πράγματα πρωτοποριακά και τι είναι αυτά και τέτοια. Απλά μ' άρεσε να το παίζω για κάποιο λόγο. Δεν καταλάβαινα. Γιατί είχα, ε, είχα κάνει έτσι μια προεργασία η οποία δυστυχώ δεν ευδοκίμησε να φτιάξω ένα βίντεο αφιέρωμα στα Halo. Και είχα κάτσει και είχα αναλύσει λίγο του μηχανισμού στο παιχνίδι και πόσα πράγματα καινούργια έκανε και γιατί το Χέιλο είναι ό,τι είναι και έγινε ό,τι έγινε. Ε, από όλα αυτά, ενώ τώρα ας πούμε τα βλέπω, αλλά έκατσα να διαβάσω για να τα δω, δηλαδή έκατσα λίγο συγκεκριμένα να τα δω, τότε δεν είχα καταλάβει τίποτα. Ε, τώρα που για το Halo, ε, για παράδειγμα, εγώ το έπαιξα το 2005 προς 6 και αυτό μου το έχει δώσει η κολλητή μου σε μια κόπια για το PC. Δεν ήξερα καν τι εστί χαίλω, δεν ήξερα καν. Δηλαδή, ήταν, ζούσα μια περίοδο που μόλι είχα πάρει PC στη ζωή μου γενικά, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά PC και αυτά, πρώτη φορά παιχνίδια. Γενικά, ναι, yeah, anyway. Είχα μεγάλο κενό στη ζωή μου μέχρι τότε από παιχνίδια και αυτά. Και ξαφνικά παίζω το χέλο στο PC και είχα. Λέω, ό, ήταν, ξέρεις, μου είχε δημιουργήσει τρομερή εντύπωση, ρε παιδί μου, το πώ έλεγε το πώ κινήσει μέσα στον κόσμο και ήταν. Ε, ναι. Σκέψου, δεν είχα καν την εμπειρία του Xbox. Κάνω, ήταν παιχνίδι του Xbox. Ναι, ναι. Και, Αρκετός ναι. Ερώτηση κρίσεω. Παρατηρώ κάτι το οποίο γενικά. Τώρα, όλο αυτό σήμερα ξέρει σε όλε τι ερωτήσει είναι πράγματα τα οποία με απασχολούν και εμένα και τα σκέφτομαι σοβαρά και θα ήθελα να ακούσω και την δική σου άποψη πάνω σε αυτό. Παρατηρώ ότι πλέον έτσι όπω τίνει να γίνει το πράγμα και στο εξωτερικό και στην ελληνική σκηνή. Τα παιχνίδια. Γενικά το πώ αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Βλέπω ότι πάνε να γίνουν, ίσω να κάνω λάθο, αλλά ξέρει, σε φάση αυτοσκοπό. Δηλαδή, βλέπει το, του πιο μικρού πιτσιρικάδες που τρελαίνονται. Ε, πήρα ένα PC, πήρα ένα τέτοιο, τι να απέξω, τι να πρωτοπέξω. Προτείνετε μου 15.000 παιχνίδια. Και. Δηλαδή, προσωπικά εκλαμβάνομαι το, τα παιχνίδια ω χόμπι που κάνει στον ελεύθερο χρόνο για να περνά καλά. Απλά για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, από τη μία είναι καλό, αλλά από την άλλη βλέπω ότι όλο αυτό το gaming πάει να γίνει κύριο αυτοσκοπό, ρε παιδί μου. Ξέρει κάτι, η δουλειά έρχεται μετά, πρώτα έρχονται τα, τα παιχνίδια, το διάβασμα δευτερεύων και αυτά σε παιδιά. Δεν ξέρω πώ το αντιλαμβάνεσαι εσύ έτσι όπω βλέπει τα πράγματα με δική σου οπτική γωνία. Κατά, ε, σε ενοχλεί καθόλου. Αυτό, ε, κατά, ε, κατά βάση ε, δεν έχουν αλλάξει πολλά από το παρελθόν. Αυτό που έχει αλλάξει Να κουνήσω λίγο και το ναι, χέρι ναι, ναι, ναι ξέρω. Αυτό που έχει αλλάξει ε, είναι ότι έχει μπει στη ζωή μας η έκθεση στα social media. Ναι. Ε, στην ουσία τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή... Όπω θυμάμαι και τότε ήταν μόδε κάποια παιχνίδια και ήταν τα must play παιχνίδια που έπρεπε να παίξουμε αυτά ω παιδάκια γιατί αυτά συζητάγαμε. Ναι. Έτσι. Ε, το έπαιξε το καινούργιο Sonic. Το έπαιξα. Α, όλοι Sonic, ξέρω εγώ, ή όλοι Μάριο. Όλοι, όλοι παρέα, τι έπαιζε τότε. Ναι. ναι ε, η... Αντίστοιχα τώρα είναι το παίζει Overwatch, παίζει euh, pubs, ξέρω εγώ. ή οτιδήποτε προκύψει. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Αυτό που έχει αλλάξει γενικά στη, σε όλα μας, όχι μόνο στο gaming, είναι αυτή η έκθεση που γίνεται προς τα έξω με το τι κάνω. Ναι. Δηλαδή ο, ο, ο αυτός δεν είναι τόσο να παίξουν τα παιχνίδια. Δεν ξέρω, υπάρχει μια λεπτή γραμμή στο πόσο παίζεις και τι δείχνεις ότι παίζεις. Αν Βάσκα, με ναι, πόσο λε, ξέρει κάτι, μπορεί να μην το παίξει, αλλά πήρα αυτό το παιχνίδι, το έχω στο PC. Είπα να και δύο πριν screen, να το ανεβάσω, να πω, κοιτάξτε να δείτε, έκανα και ένα μάτσο. Εγώ εκνευρίζομαι όταν βλέπω, για παράδειγμα, παιδιά να, κάτσουν, να, να κάθεται να ρωτάνε τον άλλον τι να παίξουν αντί να προσπαθήσουν να σχηματίσουν. Σε αρέσει αυτό που υπάρχει, για παράδειγμα, υπάρχουν νομίζω βίντεο παντού που μπορεί ο καθένα να πάρει μια σχετική εικόνα του τι του αρέσει. Ε, είναι, τι το μικρή, αρέσει. Ρε. είναι μικρή ρε, εντάξει, γιατί αυτό το πράγμα κάναμε κι εμεί, αλλά το κάναμε στο σχολείο. Καλά, ε, ναι, τότε ήταν δε, πιο μικρή, δε, τότε δεν το, το μέσο. Και αυτά τα παιδιά προσπαθούν να βρουν τη θέση τους και το πάτημά τους σε αυτή τη φούσκα του Facebook. Ναι. Γιατί θα δουν εμένα να, να πω την αποψάρα μου, θα δουν εσένα να πεις την αποψάρα σου, θα δουν τον άλλο να πει την αποψάρα του. Και αυτά με την εμπειρία που έχουν, τις γνώσεις που μπορούν, όσο μπορούν, θα πούν και αυτοί ό,τι τους έρθει. Πολλές φορές σε φαίνεται αυτό λίγο χαζό. Εντάξει, εγώ έχω, έχω βρει μια ηρεμία σε αυτό, ότι οκ, okay, εντάξει, Φυγκά καλά ναι. είναι. Ε, αυτό θέλουν να κάνουν. Το θέμα είναι να χαρούν και να παίξουν τα παιχνίδια του. Ε, είναι λίγο περίεργο, αλλά. Εντάξει, από μια παιδιά, ένα ούτω ή τους ή άλλος νέα. Είναι η ναι ειναι η φαση του αυτή τώρα. Οπότε... Ποτέ... Είναι, Καλά, και παιδιά, μίσομαι... είναι δύσκολο. Εδώ είναι δύσκολο για μα. Εδώ είναι δύσκολο να το διαχειριστώ εγώ αυτό το πράγμα. Mm -hmm. ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας ανήλικος να μπει σε έναν κόσμο ενηλίκων που είναι το facebook γιατί δεν είναι ανηλίκων δεν υπάρχει Facebook για ανήλικους. Mm -hmm. Το Facebook που βιώνουν οι ανήλικοι είναι το Facebook των ενηλίκων και προσπαθούν πρόωρα και πριν από την ηλικία τους να διαχειριστούν πράγματα και πληροφορίες και να σταθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο μπροστά από την ηλικία τους. Αυτό τα μεγαλώνει mm -hmm. πολύ γρήγορα τα παιδιά, τα... ως και βία κάποιες φορές, με πάρα δεν, δύο. δεν οριμάζουν όπω πρέπει να οριμάσουν και λίγο από μόνο του. Δηλαδή, ναι, δίνουν πιο πολύ βάση στο τι λέει ο άλλο παρά στο τι λέει. Εντάξει Είναι πολλά και τώρα μην το κάνουμε τελώς. Ναι, ναι. Ε, την, την κουβέντα με εκεί μετά βοηθάει και το σπίτι και η οικογένεια στο πώ θα πάρουν, θα φιλτράρουν πράγματα, τι θα γίνει κτλ. Ναι, σε αυτό, σε αυτό έχει σε... ε, απόλυτο δίκιο. Ε, δεν μου λε. Ε... Τι ήθελα να ρωτήσω τώρα σχετικά με κονσόλε. Ε από φορητέ αυτό το διάστημα γενικά. Τιμά καθόλου ή τώρα ξέρει με την 4K που οθόνη έχει κόλληση μπροστά από την οθόνη και προσπαθεί οτιδήποτε πλέμπα, έχει. Πλέμπα, δεν ασχολούμαι με το κόλληση λαου, του, λαουτζίκου. Πλεμπαρία, πλέ. Καθόλου. Είμαι zen. Τώρα εγώ είμαι σε άλλο κλάσο. Πλάκα κάνω. Όχι, κοίτα να δει. Φορητέ έτσι κι αλλιώ. Ε, δεν μου κάνει εμένα το φορητό gaming. Δηλαδή το έχω, το έχω, προσπαθήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ λίγε στιγμές που το έχω ευχαριστηθεί. Ναι. Ε, έχω τόσο λίγο χρόνο να παίζω που όταν θα βρω χρόνο να παίξω, σε καμία περίπτωση προτεραιότητά μου δεν θα είναι να παίξω σε μια φωνήτσα 5 inch. On. Όχι γιατί είναι 4K, έτσι, δεν είναι πλάκα ή κανένα. Ναι, Όχι, αυτό. ναι. Θα, θα, θελήσω να παίξω, δηλαδή έχω αυτή τη στιγμή το Prey που με περιμένει. Το... Θα το τιμήσει, θα το παίξει αυτό. Το Prey ναι. θα το βάλει. Το Origins που με περιμένει, Έχω παιχνιδάρες που με περιμένουν, το Titanfall Άλλα. 2 που με περιμένει. Τώρα, να αφήσω το Titanfall 2 ή το Assassin's Creed στο Origins για να παίξω τι, ένα άλλο Assassin's Creed, Creed σεφοριτό, ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας λόγος, όμως. Μα κανένας. Σούμε, εγώ, για παράδειγμα, μετανιώνω και ξέρω ότι πολύ θα τους φανεί παράξενο, μετανιώνω που αγόρασα το New 3DS. Δηλαδή, πραγματικά σκυλομετανιώνω που το έχω αγοράσει. Γιατί από τη μέρα που το πήρα, μάλιστα πήρα και τη συλλεκτική έκδοση του Master Hunter με το, αυτά τα κόκκινα τα περίεργα Κάθε σχέδια. Καλά, δηλαδή. δεν έχει παίξει τίποτα. Και αυτό να σου πω γιατί γιατί πάνω να το ανοίξω. Είχα συνηθίσει λίγο στο PSV για παράδειγμα. Και ξαφνικά πάνω να το ανοίξω και βλέπω τα πίξελ να πετάγονται. Δεν μπορώ ρεσί, δεν μπορώ. Το λέω. Όχι γιατί δεν έχει παιχνίδια ή τίποτα, αλλά δεν τα απολαμβάνω τόσο καλά. Στο PSV τα απολαμβάνω περισσότερο τα παιχνίδια αυτά που έχω, τα 2, 3, 5, 10, ρε παιδί μου. Ναι, έχει γεράσει πάρα πολύ άσχημα το 3DS. Έχω, δεν ξέρω, με έχει ξενερώσει αφάνταστα. Και είναι η φάση ότι κάθε και σκέφτομαι. Έδωσα πόσα λεφτά και πάλι το πήρα σε ευκαιρία, αλλά δεν το έχω απολαύσει όσο θα το απολαύσω. Να μπορεί ίσω. Τι ε... να πω τώρα... εγώ που έχω πάρει πέντε 3DS, ρε. Τι, τι, τι να πω. Δηλαδή είμαι, και... είμαι ο τύπο που σα λέω, φανταστείτε τώρα την αρρώστια, τη βλακεία. Είμαι ο τύπο που σα λέω ότι δεν παίζω φορητά και έχω πάρει ένα, δύο, τρία πιέσβητα. Σε αυτή τη γενιά, έτσι, έχω πάρει τρία ναι. πιέσβητα. Και από 3DS είχα πρώτα το γαλάζιο. Μετά πήρα, αν θυμάστε από το παλιό κανάλι, ένα λευκό με το Mario Kart που ήταν ένα bundle. Το άλλαξα το γαλάζιο να το έχω σε λευκό. Mm. Μετά πήρα το... το... Excel. Μετά πήρα το Excel, το όδος αυτό, πήρα το Excel το Mario, το κόκκινο που ήταν ένα κατακόκκινο φοβερό. Το συλλεκτικό με το μαξάκι δεν λες η οχι το Mario Kart ήταν το σκέτο όχι, κόκκινο το σκέτο κόκκινο Anniversary Mario ήταν τελος πάντων τέσσερα μετράμε τώρα έτσι μετά πήρα ε, το Zelda το Carina σε μικρό πέντε μετά πήρα το Zelda το χρυσό το Excel το το Limited έξι ναι. ε, και μετά πήρα αυτό που έχω τώρα το New 3DS XL. Νομίζω στα, πις, στα PSV τα σε χτυπάω άνετα και εγώ τρία έχω πάρει μέχρι τώρα. <laughs> το ένα το είχα δώσει στη δικιά μου τώρα, τα άλλα τα δύο τα έχω εδώ γιατί ήθελα να έχω ένα από κάθε γενιά και το παλιό και το καινούριο. Και στα 3DS είσαι ένα πιο πάνω από μένα. Δηλαδή τα, τα, τραγωδία, τα, έπαιρνα, τα έπαιρνα, τα έπαιρνα και μετά τα πουλούσα για να πάρω το επόμενο ρε παιδί μου, να νεώσω, ναι. να πάρω άλλο τέτοιο. Αλλά... Εδώ τώρα προχτές πέρναγα από ένα τέτοιο και είδα το έχουν βγάλει το New 3DS ε, με concept SNES απ' έξω και μ' άρεσε και λέω τι ωραίο. Σε άλλα χρόνια που... το έπαιρνα. Είδα, 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 είδα το συγκεκριμένο unboxing προχθές από ένα τυπάκι και το ρωτεύτηκα ρε σή, και λέω... Εντάξει. Σκεφτόμουν η αλήθεια να το βγάλω αγγελία σε κανένα ενσόμια, γιατί τώρα το Master Hunter είναι ακριβή κονσόλα. Δεν είναι. Δηλαδή περνάει η μπογιά τη καλά ακόμα. Να το έκανα τράμπο με ένα τυπά. Έβγαλε το δικό του για παράδειγμα σκέψω 130 ευρώ και κρακαρισμένο και όλα και, και, και Αλλά λέω άστο α μην μπλέξω. Άστο στην άκρη δεν πειράζει. Α το καταπιώ τώρα. Ναι, κάποια στιγμή και εγώ αυτό έχω πει. Τέλο. Τέλο, νεκρή κονσόλα. Τέλο, παίξαμε και το μετρό ή το Σάμου. Ε, κλείνει η το σαμου κλεινει η πορεια του. Ό,τι παίξαμε, παίξαμε εκεί. Και τέλο, δεν ξανασχολούμε. Ούτε με συνέστη, ε, δεν πάμε. Οπότε τώρα, αν, αν, σε ρωτούσα με ποιε κονσόλε ασχολείσαι. Φα, εντάξει, φα, σίγουρα με το Xbox One X φαντάζομαι που είναι και καινούριο και έχει και τη χαρά και θε να το κάνει. Ποιε άλλε κονσόλε είναι. Αποτελούν τον κύριο χρόνο ενασχόλησή σου μέχρι τώρα που λες ότι θυσιάζω το χρόνο που έχω και ασχολούμαι με αυτέ μόνο. PS4 και Xbox. Θα μόνο αυτά τα, τα δύο, έτσι. Από παλιέ, retro φάση και αυτά δεν, έτσι. Όχι, σπάνια, σπάνια. Αυτά είναι μία στο τόσο. Δηλαδή, θυμάμαι το καλοκαίρι για παράδειγμα, πήρα μαζί μου στι διακοπέ. Ε... Είχα πάρει το Β που Να. έπαιξα. Okay. Για, για τέτοιε φάσει καλό είναι και το Dreamcast. Το κουβαλούσε όλο αυτό μαζί. Ναι. Okay. Καλά, δεν πήγα διακοπέ, προσέξτε τώρα. Διακοπέ, εγώ πάω στο χωριό μου, στο σπίτι τη μαμά μου. Δεν, έχω... δεν πάω στο ξενοδοχείο yeah. και τέτοια με τον Dreamcast στα αγκαλιά, δεν είμαι τόσο βλαμμένο. Έτσι. Ε, πήγα στο χωριό μου, στο πατρικό μου δηλαδή. Ε, κουβάλισα και τον Dreamcast, το έβαλα στη τηλεόραση, τα βραδάκια και αυτά ήταν μια χαρά και είχα μάλιστα κάψει πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή είχα ένα πάκο 20-30 παιχνίδια Dreamcast. Και ε, τα άφησα σχεδόν όλα. Όχι ολόκληρα, καταλαβαίνει. Ερώτηση τέτοιο. Ερώτηση κρίσεω. Μια και έχει άμεσα εμπειρία. Η μικρούλα σου νομίζω πρέπει να είναι μεγάλη τώρα. Πόσο είναι, 3, 4, 2, 3, πόσο είναι. Μεγάλωσε. 30. Έχει αρχίσει να τη βάζει λίγο, ξέρει να σε βλέπει να παίζει, να ενδιαφέρεται. Γιατί μπαμπά να τη βάζει λίγο να παίζει μαζί σου, ή δεν το. Α πούμε, ξέρω πολλού φίλου οι οποίοι τα παιδιά του τα το κρατάνε προ το παρόν σε απόσταση είτε από παιχνίδια από διάφορε επιρροέ, γιατί θέλουν να έχουν άλλα, με άλλα τέτοια, με άλλα σε, να μεγαλώνουν με άλλα ακούσματα, εμπειρίε, οτιδήποτε. Εσένα, α πούμε, η μικρή σου θε να τη βάλει στο τρυπάκι, να αρχίσει να ασχολείται ή τη βλέπει να ψήνεται καθώς σε βλέπει να παίζει και αυτά, ή όχι ακόμα. Κοίτα, ε, εγώ είμαι τη άποψη ότι τα παιδιά. Δικιά μου άποψη, μην το γράφετε πουθενά. Πρέπει να κάνουν αυτό που αρέσουν σε αυτά. Άρα ναι. δεν με νοιάζει καθόλου εάν θα τη αρέσει το gaming, εάν θα τη αρέσουν οι Iron Maiden. Χαίστηκα. Να τη ναι. αρέσει ό,τι γουστάρει να κάνει και Αυτό που τη γεμίζει. Όπω και εγώ έκανα μικρό ό,τι με γέμιζε και δεν έκανα ό,τι γέμιζε τον πατέρα μου, και αυτή θέλω να κάνει αυτά που γουστάρει. Yeah. Ε, απ' την άλλη δεν είμαι ο Φρίκη επειδή με βλέπει να παίζω και ξέρει, Καμιά φορά βλέπει και πράγματα που δεν πρέπει. Ε, τώρα yeah. α πούμε παίζω το, το sound of war, δεν μπορεί να καταλάβει τα όρξη. Τώρα γιατί είναι τέρατα, είναι κακή, τι έγινε, γιατί του κόψα το κεφάλι, μου λέει. Yeah, γιατί φεύγει ένα χέρι από εδώ, ένα από εκεί. Ναι. ναι, μου λέει κάτι τέτοια. Ε, αυτό που κάνω ε, είναι τι λέω, να παίξει και εσύ ψεύτικο. Είναι τη το χειριστήριο εκεί πέρα, μπαμπού, κάνει τα πέρα, όπως, πάθεν, όπως και τα κουνάει πέρα. Όπω όταν είμαστε μικροί που δούμε στα μικρά μα αδέρφια το χειριστήριο να παίζει δίπλα και με σκοτωνόμαστε, ξέρει το. <laughs> ναι, δηλαδή δεν τη αρέσει ακόμα. Τη βάζω Wii U, κάποια παιδικά παιχνίδια, Μάριο, Γιώση, Κίρμπι, αυτά που είναι too cute to die, α πούμε. Ε, α, χα, χα, χου, 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 τρία λεπτά και μετά το παρατάει γιατί δεν μπορεί να παίξει ακόμα για να το χάρει. Καλά, ναι, Καλά, δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει. Και όταν δεν μπορούν να παίξουν, τα παιδιά απογοητεύονται. Όταν δεν μπορούν να κάνουν κάτι, απογοητεύουν και τα αφήνουν από μόνα του. Αλλά δεν είμαι. Δεν να να τη το αποκόψω, αφού βλέπει εμένα. Ε, ναι, τώρα έχει τα έχει ρεθίσματα. Τι να τη τι πει, ε, Όχι, εσύ μην παίζει, παίζω μόνο εγώ. Δεν γίνεται αυτό. Να. Δεν είναι σωστό. Γιατί εσύ είσαι το πρότυπό τη. Άμα εσύ δίνει το λάθο παράδειγμα. Για να το κάνει αυτό, θα έπρεπε να μην έχω καμία κονσόλα στο σπίτι και να μην με δει ποτέ να παίζω. Απλά. Ναι, ισχύει. Δεν μου εσύ. Τώρα κάθεσαι πιο πολύ. Παίζει στο. Τώρα είσαι στο μαγαζί, έτσι. Ναι. Τα έχει οργανώσει. Παίζει, να φανταστώ, πιο πολύ στο μαγαζί ή στο σπίτι ασχολείσαι. Δηλαδή, έχει άλλο, Xbox εκεί, άλλο στο, μαγα... άλλο στο, σπίτι ή τα κουβάλα. Πώ το... τα έχει κανονίσει, πώ τα βγάζει πέρα. <laughs> Όχι, έχω, έχω άλλο στο σπίτι, άλλο στο μαγαζί. Ε, Κυρίω στο σπίτι παίζω. Ναι, Α. τελειώνω την μπαταρία. Όχι, θα, θα, είχε ακόμα, αλλά επειδή μου βγάλε are low, ναι. is low, ας το λέω, μην τελειώσει μετά. Οπότε έχεις κάθε μέρος και από μια κονσόλα, έτσι. Ναι, όπου πάω, φροντίζω, έχω φροντίσει να υπάρχει μια κονσόλα. <laughs> <laughs> παλεύετε ρε. Αν πεις, εντάξει, παλεύετε. Αναγκαστικά, αφού ασχολείσαι με αυτό, μια χαρά παλεύετε, ναι. Αλλά δεν σου λυπεί 4K, για παράδειγμα, στο σπίτι. Ή την έχει την 4K στο σπίτι και άλλη στο μαγαζί. Έχω προτευτεί λίγο σε αυτό. Όχι, στο μαγαζί είναι η 4K. Α. Γιατί στο σπίτι είναι πολύ ειναι η 4 k ρίσκο πολυ μεγαλο ρισκο με τα παιδιά. Σωστά. Όταν πέφτουν ας πούμε, τα Playmobil πάνω στην τηλεόραση, αισθάνεσαι ένα σφίξιμο στην καρδιά. Το... Οπότε... Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, Έτσι, ναι και σωστά. δεν θε αυτό το σφίξιμο όταν αισθανθεί ούτε στο X. <laughs> ε, ή α πούμε όταν χώνουν πλαστελίνη στα drive των κονσολών. Ε, δεν θε, α πούμε, την τρίτη μέρα που πήρε το X να βγάζει πλαστελίνε από του αραγωγού. Ναι, ναι, ναι. Με Σιγά, σιγά. <laughs> το έχει κάνει. Έχει έχεις το βίωμα από ό,τι καταλαβαίνω. Ε, όπω οπότε... καταλαβαίνει, ναι, με το γλυφίδα, μια μισή ώρα τσούκου, τσούκου, τσούκου να βγάλει όλε τι πλαστελίνε οι οποίε ήταν στουμπομένε, α πούμε. Ναι. Ναι, εντάξει. Οπότε το απολαμβάνει και εκεί και στο σπίτι και στο, σπίτι και στο μαγαζί. Οπότε κομπλέ. Wishlist και... του μέλλοντο. Τι είπε, παιχνιδιά. Ναι, πούμε, μου είπε τώρα κανένα δύο-τρία που είναι. Έχω καταλάβει, έχω μπεδώσει. Θε να παίξει το Origin όπω και δίποτε. Εντάξει, το Prey το, το Prey τώρα. Ναι, το, που... Or, το, Origins, το Origin, το Prey, το Dishonored. Το 2. Ναι, το 2. Ε, Halo Wars 2 που θέλω να παίξω. Wow. Τι άλλα, είναι και είναι άλλα φίλια, αλλά δεν τα θυμάμαι τώρα. Ε, Gears of War 4, ξανά μία τώρα έτσι, που είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι όπω δείχνει. Θα δώσει έμφαση πιο πολύ σε Xbox αγορέ ή σε PS4 αγορέ. Δηλαδή, τώρα πώς το... δηλαδή μια, μια λογική τέτοια που θα ήταν κάποιο να κάνει, ξέρει όλα τα third party να τα παίξεις στην πιο ισχυρή κονσόλα και τα exclusive φυσικά στο PlayStation ναι, ναι, στον... Αυτό θα κάνω. Τα περισσότερα θέτει πάρτι θα είναι Xbox που θα παίρνω. Δεν υπάρχει λόγος να τα πάρω στο 4. Ε, υπάρχουν όμως παιχνίδια, για παράδειγμα το Destiny ή το, το Code που έπαιξα. Mm. Ε, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κοινότητα και φίλοι, οπότε άμα θέλεις να παίξεις λίγο multiplayer και τα λοιπά, στο PlayStation βρίσκεις πολύ πιο εύκολα Κόσμο. Οι περισσότεροι φίλοι μου το έχουν εκεί, οπότε εντάξει, εάν θες να παίξει μαζί τους δεν θα το πάρω εγώ στη... στο Xbox να παίζω μόνος μου, ας πούμε. Ναι, λογικό, λογικό. Και δεν θα με χαλάσει να σου πω την αλήθεια κιόλα. Εντάξει. Yeah. Και να σου πω μετά, επειδή έχω κάτσει και έχω δει πολλά συγκριτικά βίντεο και πώ λειτουργεί και η μία και η άλλη, πιστεύω ότι εντάξει, third party με κλειστά μάτια στο Xbox δηλαδή έχει τεράστια διαφορά. Είναι η μέρα με τη νύχτα σε αρκετά σημεία. Οπότε ναι. Όχι όλα. Θα σου πω ότι το, το Destiny δεν είδα τρελές διαφορές Pro με Xbox One. Στο Shadow of War υπάρχει, υπάρχει μεγάλες διαφορές, στα textures κυρίως. Στο Origins υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές επίσης. Δηλαδή... Δεν το έχω δει, δεν ξέρω. Ε, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε γιατί έτσι και αλλιώς έχει πάρει ζωή και το Pro, δηλαδή και το Pro δείχνει υπέροχο στη 4K ναι, τηλεόραση. Ναι, ναι. Κοίτα, να σου πω, το σκεφτόμουν, το σκεφτόμουν για προ σοβαρά. Α, κι ας μην έχω, σου, σου πω ότι δεν έχω 4K από δεν, δεν. Απλά κυρίως για λόγο δύναμης, για λόγο καλύτερης συμπεριφοράσεις σε κάποια παιχνίδια. Αλλά τώρα σε φάση, πήρα που πήρα το PlayStation το, το, το 4 που έχω. Το πήρα σχετικά καλά οικονομικά. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα δει 4% στάρι. και αν το βρω σε καλή προσφορά ή πουλήσω αυτό και πω και βάλω άλλα 100, 150 και το Όχι, πάρω. όχι, όχι. όχι. Και το, το, το πιο εάν θέλει ε, απόδοση στα παιχνίδια, η πιο λογική επιλογή για σένα είναι το X, όχι το Pro. Από τη στιγμή που έχει PS4 και δεν έχει 4K τηλεόραση, ναι. δεν θα δει αν πάρει το Pro μεγάλη διαφορά από αυτό που βλέπει τώρα. Θα δεις μεγαλύτερη διαφορά αν θα πάρεις το X, παρόλο που δεν έχεις 4K τηλεόραση, γιατί το έχουν, έχουν κάνει κάποια πράγματα διαφορετικά. Έχει καλή αρχιτεκτονική μέσα το σύστημα και ναι. Mm. Και για να μην σε ταλαιπωρώ και πολύ, γιατί ήδη σε έχω ψιλοζαλίσει, μα σε πήρα μονότερμα, mm. τελευταία ερώτηση, θα το, θα το βγάλουμε εκτό από το ότι με ήταν και πρόσφατο, είδα και τα βίντεο που έχει κάνει, αλλά Έγινε τον Ταβαντούρη την προηγούμενη εβδομάδα, αγορές από... για Black Friday και αυτά, αγόρασες τίποτα καλό ή το προσπέρασες. Μια εβδομάδα πριν από την Black Friday αγόρασα την τηλεόρασή μου και δυο μέρες μετά την Black Friday ή μια μέρα μετά πήρα το Xbox One X. Δηλαδή να με κάψει ο Θεός άμα δεν αγόρασα κάτι, αλλά δεν Άρα. αγόρασα με τη λογική ότι είναι Έβγαλε. Black Friday προσφορά. Όταν είδα τη συγκεκριμένη τηλεόραση στις εκτόσεις στα πέντε ήξερα ότι και στην Black Friday αποκλείεται να κάνει κάτω από πέντε. Οπότε δεν περίμενα, την πήρα. Και όντως στην Black Friday την πρώτη μέρα όταν βγάλαν τις προσφορές γιατί τις βγάλανε δύο μέρες τρεις νωρίτερα. Ε, ναι, κλασικά και σε email. Ξανανε... Την είχαν ξανανεβάσει στην αρχή της τιμή, τη τηλεόραση ή λίγο πιο κάτω ε, και την Παρασκευή. Μέχρι το μεσημέρι, για κάποιο λόγο, δεν ήταν η τηλεόρασή μου στι προσφορέ. Το μεσημέρι ξεκινάει μία αλυσίδα πρώτη, δεν θυμάμαι, μία τέλο πάντων την έβγαλε πρώτη. Και στο τέταρτο απαντάνε όλοι οι υπόλοιποι και η τηλεόραση Sony ξανά έκανε 5 εκατοστάρικα ναι. ε, στην Black Friday. Θα κοπάνε να κεφάλι μου στον τοίχο άμα έκανε 3,5, <laughs> αλλά επειδή ξέρω την αγορά. ξέρω είναι, πώς άμα πώ κινείται, Μα ξέρω πώ βγαίνουν αυτέ οι εκτόσει, γιατί βγαίνουν και πότε ναι. θα βγουν. Δεν υπήρχε περίπτωση τηλεόραση να πάει 4 ή 3 ή 2, ξέρω εγώ. Οπότε κομπλέ. Η Sony έκανε πολύ καλή κίνηση σε αυτό το τέτοιο. Τα κατέβασα αρκετά καλά. Δηλαδή, εγώ βρέθηκα το εκεί και ήθελα. Το VR ήταν πάρα πολύ καλή προσφορά. Όταν λε Διάρ ή πια. Η... Το, VR, το VR. Α, το, το, VR το VR και το VR. Ναι, ήταν πολύ καλό τέτοιο. Το VR ε... ήταν πολύ καλό deal στα τρία εκατοστάρικα και με παιχνιδάκι και σου δίνει και την καμερούλα. Ήταν πάρα πολύ καλό deal. Το VR, δηλαδή, ο οποίο ήταν καλό deal. Εγώ Αλλά μην κύλισα... απογοητεύεστε. Αντίστοιχο deal μπορεί να βγει και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα Όλα, να ξυπνήσουν. Χριστούγεν Όχι, έρχονται τα Χριστούγεννα να έρχονται. Ναι, αυτό. Εγώ κύλησα να σου πω την αλήθεια. Ε, το κυνηγούσα πόσο καιρό, το πήρα επιτέλου το ναι, εντάξει, ε, 24 ε, δεκα, κάτι, λέει. 19 ευρώ όταν σε τιμή μεταχειρισμένου και μόνο που ξεκινάει από 25 και πάνω ήταν κλεψιά. Δηλαδή θεώρησα ότι τα 19.90 που το βγάλαμε. Καλά, ήταν κλεψιά ε... δεν είναι, φίλε. Ξέρει πώ θα το, το έχω πάρει εγώ αυτό. Καινούριο. Καινούριο. Έλα, πόνε έμε. Εντάξει, digital 14 ευρώ είχε πέσει. Όχι. Φίλε. πιο κάτω. 5. Πότε. 5. Το... Ε, το έχω ξαναπεί αυτό. Αυτό που έγινε για τα 10 χρόνια PSN το Μάιο, δεν, δεν, είχα τότε κον, δεν είχα τότε κονσόλα, ρε εσύ, δεν είχα, λοιπόν, οπότε... όποιος είχε Plus το Μάιο, είχε όλα τα first party η Sony, ή 5 ή 9 ευρώ, Πε, όχι 9, 5 ήταν τα περισσότερα. Ναι. Ε, εντάξει, ε, το, και δεν το συζητάς καν, απλά, εντάξει, εγώ δεν είχα τότε... Και τώρα, και τώρα, νομίζω ότι εντάξει, μια χαρά ήταν. Έκατσε καλά η φάση. Πήρα την καρτούλα τη, του έτου στην πλά σε 45 ευρώ. Τώρα πρέπει να σκεφτεί ότι είχε 50, την ανεβάσαν 60. Ε, τρώγεται, καταπίνεται, ρε παιδί μου. <σχ> Για ένα χρόνο. Καταπίνεται το χαπ, το χρυσόσαμε, καταπίνεται, ρε παιδί μου αυτό. Εντάξει, τι να κάνει τώρα αυτό. Και ένα Xbox controller. Τάσκασα, αλλά ήταν καλά. Το Xbox controller γιατί το βρήκε προσφορά. Ε, από, το πήρα από Amazon ε, της ε, Γερμανίας, ε, δεν είχα γιατί μου κάνει νερά το δικό μου το controller, έχω το 360, αλλά μου κάνει νερά τώρα τελευταία, ξέρεις, να παίζεις πώ ε, πώς το λένε, ναιο και εκεί που πας να σκοτώσεις να κολλάει ο χαρακτήρας και να πεθαίνεις μόνο επειδή το controller κάνει ασυγχρονισμό, λέω θα πάω να πάρω το Xbox One που είναι η επόμενη τέτοια. Βρήκα ένα καλό bundle, 49 δολάρια το είχαν κατεβάσει, μαζί με τον το converter που μπαίνει στο PC. Ναι. Οπότε το πήρα. Και κατεβάσανε σε προσφορά το. Τι Winver... κονβέρτορα το, το Bluetooth λε. Το φωφλασάκι, ναι, που μπαίνει από πίσω για να παίζει σε PC. Μόνο ένα κοσάρικο έχει ο κομβέρτορα. Πρόσεξε, αυτό είναι για να παίζει. Ένα κοσάρικο έχει, αλλά είναι για να παίζει με Bluetooth στο PC ασύρματα. Ε, το Tower να... δεν έχει Bluetooth. Ποιο? το tower το που έχω. Ξέρω και με, με απλό Bluetooth μπορεί, αλλά δεν είχα. Ρε, Μην και είπα πέρα να το πάρω, από αυτό. Πέρα, πέρα, πέρα αυτό. Μπορεί με αυτό, με ένα καλωδιάκι δηλαδή. Αν δεν σε πείραζε αυτό. Ναι. Παίζει και χωρί ε, αυτό να ξέρει το παπάρι. Ήθελα, <σχ> ήθελα, ήθελα, να το κάνω πιο τέτοιο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι βγάλανε και το Winter προσ, σε προσφορά το... εκείνο που έχει το καμουφλάζ, το χειμερινό, το στρατιωτικό, το περίεργο. Το βγάλανε 30 ευρώ. Ήταν καλό deal. Στο Amazon Α, πάντα τα λες. Στη Γερμανία, ναι. Α, σε εντυπωσιάστηκα! Μπαίνει καρτούλα, μπαμ μπαμ, ούτε να ταλαιπωρήσει ούτε τίποτα. Βάζεις την κάρτα σου, τέλος ιστορία, ήρθε, άντε γεια. Και με πιο λίγα μεταφορικά από την αρχή από πουδήποτε. Από εδώ, από Ελλάδα για παράδειγμα, σε κάποια καταστήματα. Οπότε λίγο σε κάποια άξιζε. Σε αυτά ήταν καλό deal. Εντάξει, αυτά πρέπει να τα βλέπει όλα, να βλέπεις τη... Ε, αυτό απλά έκατσε η φάση, ξέρεις, ήμουν απελπισμένος, λέω... Εντάξει, δεν μπορώ μάλιστα, θα να ήσουν κάνω... δεν αλλά, έχω... Δεν, έχω κοντρόλερ να παίξω, με τι ρε, θα φίλε, να σου πω κάτι, εντάξει, μη φρικάρεις. <laughs> <laughs> ε, <Απελπισία, laughs> τώρα για το ξέρεις, κάτι, ξέρεις, ξέρεις είναι η φάση που απολαμβάνεις ένα game. Και θε να το απολαύσει, επειδή <laughs> δεν θα χάσει το momentum. Α πούμε, για παράδειγμα, παίζω δε, αν δεν έβγαζε προσφορά το Amazon, τι θα κάνεις, δε, θα έμενε στην απελπισία. Ε, θα έπαιρνε κανένα. Ε, το, τσίτρο, το συγκεκριμένο 45 ευρώ έχει και το. Απλά πήρε δώρο το τον ανταπτοράκο ναι. εσύ. Τεχνικά, ναι. Ε, ε, ναι. Και εδώ 45 ευρώ το βρίσκει. Ε. Τρώγεται. Τι να απελπίζεσαι είχο... για τέτοια πράγματα. Όχι, εντάξει, ξέρει τι είναι. Ε, ε, ναι. Να σου πω ειλικρινά, είναι μερικέ φορέ που δεν έχει πολλέ συγκινήσει, άλλε συγκινήσει τη ζωή σου, διάφορα ρε παιδί μου. Και δίνει σημασία στα μικρά και στα σήματα έτσι, για να νιώθει λίγο πιο τέτοιο. Πάντως την πάσα μας την κάναμε, δεν έχω παράπονο για αγορές. Κανένα παράπονο απολύτως. Εντάξει μωρέ, τώρα είναι έτσι η αγορά που πάντα, ειδικά στα προϊόντα τεχνολογίας, θέλω να πω ότι οι προσφορές υπάρχουν όλο το χρόνο. Οπότε νομίζω ότι εάν συνειδητά έχεις πάρει λίγο χαμπάρι αυτό τον κύκλο των τιμών, τι παίζει. Να. Και Πα συνειδητά να ψωνίσει, προσφορά θα βρει ανεξάρτητα από την Black Friday σε οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Ισυχή. Γιατί για παράδειγμα, στην Black Friday, εγώ ήθελα να πάρω ένα σκληρό δίσκο. Δεν τον πήρα γιατί. Δε, δε, δεν έπρεπε να δώσω άλλα λεφτά. Τι τιμή ε, βρήκε για να σου πω, Γιατί βρήκα και εγώ μια εκ. καλή προσφορά για σκληρό δίσκο, αλλά και εγώ δεν κίνησα, συγκρατήθηκα. Λοιπόν, για 2 τεραμπάιτ δίσκο, η φτηνότερη τιμή που βρήκα ήταν 70 ευρώ. 3 TB Western Digital εξωτερικό, εξωτερικό όμω, ε, στα 78-83. Αυτό παίζει Αλλά... και εδώ πάνω κάτω. Ναι. Δηλαδή, ε, καλά, εγώ εξωτερικό ψωνίζω πολύ δύσκολα κοστά μου. Για άλλου λόγου. Το, εγώ το ναι. βλέπω λίγο πιο. Πατριωτικά το θέμα. Πατριωτικά το θέμα. Δεν τα στέλνω εύκολα έτσι τα λεφτά έξω. Ε... Ξέρει κάτι, εγώ σκέφτομαι πολύ και τα μεταφορικά. Δηλαδή, φτάνω να πληρώνω πιο πολλά μεταφορικά για να έρθει από Αθήνα Λίμνο παρά να έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου στο σπίτι μου. Ε, Ξέρεις, εντάξει, είναι 9 στα 10 πολύ... μαγαζιά που ψωνίζω εγώ online, 5 ευρώ μεταφορικά είναι maximum. Εντάξει, με τούρια 5 ευρώ μεταφορικά, ρε φίλε δεν είναι κάτι. Εντάξει, ναι. Και Ξέχω το Amazon πώ θα σου βάλει 3? Οκ, okay, για 2 ευρώ. ε, προτιμώ, προτιμώ τα λεφτά να πάνε σε έναν γκώστα στη Λίμνο που ναι. έχει ένα μαγαζί. Πώ το βλέπω εγώ, σου λέω. Ε, ο οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί, αφού θα έχει λεφτά ο Κακομύρης να έρθει πάτρα διακοπέ και περνώντα ναι. από το μαγαζί μου να ψωνίσει και κάτι. Ναι, ναι, παρά σωστός, να πάνε, Παρά να πάνε σε ένα Γερμανό. Ξέρω. Γιατί ο Γερμανό, φίλε, παίζει να έρθει ή παίζει για να μην έχει ποτέ εδώ. Ε, δεν βγαίνει. ισχύει, αυτό, αυτό, ναι. Μπράβο. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο ναι. ναι. στο εμπόριο. Ε, δεν είμαστε η πιο φιλική χώρα σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Πάντω, αυτό ήθελα να πω. Εγώ μόνο να το ναι. καταθέσω. Ότι υπάρχουν και άνθρωποι που θα πάνε να σε εκδίσουν, δεν το συζητάω. Καλά, ναι. Και ο καθένα μας στο τέλο βλέπει αυτό που μπορεί εκείνη τη χρονική στιγμή να υποστηρίξει. Οπότε, καπως έτσι λειτουργούμε ναι, 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 στο Ναι, ναι, Ό,τι το συμφέρει, οπως μπορεί ο καθένα. Ό,τι μπορεί. Απλά λέω εγώ, σαν ε, έτσι αυτή. Για πολύ μικρέ διαφορέ, μη τρελαίνεστε να ρισκάρετε. Εσύ, α πούμε, έχει πάρει και πάρα πολλά πράγματα από το eBay και αυτά. Είσαι Καλά, πολύ βιβλία ναι. όπω αυτό. Κοίτα, αυτά που παίρνω δεν υπάρχουν εδώ υπάρχουν σε τεράστιε διαφορέ οικονομικέ. Δηλαδή, ναι, προτιμώ να στοχεύω σε πράγματα ή που δεν υπάρχουν ή που αν τα βρει εδώ είναι τεράστιε. Εγώ, εγώ, εγώ το λέω ειδικά σε πιο ακριβά πράγματα. Ναι. Ο κόσμο μπαίνει στη διαδικασία, παίρνει είτε από ανώνυμα μαγαζιά είτε από τον οποιονδήποτε κτλ και Του κάνε τούβλα μέσα στι συσκευασίε, του γίνεται έτσι. Καλά, ναι. Λιώ, ναι, ναι. Τους και, 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 και εγώ και για εγώ να μη χάνω, έχω κάποιε συγκεκριμένε αρχέ, αλλά εντάξει, δεν είναι τι παρούσε. Πώ λειτουργώ και πώ σκέφτομαι. Δηλαδή, ποτέ δεν θα δώσω να πάρω κάτι ακριβό από eBay. Δεν δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να ξεπεράσω τα 10 ευρώ, 15 ευρώ και το σκέφτομαι. Μα θα πάρω κάτι. Δεν πρέπει, δεν να, πρέπει να το παίζει τεστάρω... παιδί μου τώρα Xbox One X από όχι eBay. Δεν δε παίζει. Έτσι, δε από το χρήστη κουκουρού κουτάδε. Και α έχει και αξιολογήσει και α έχει και οτιδήποτε. Εντάξει, κάποια πράγματα. Θέλει λίγο να ξέρει από πού το έχει πάρει, να μπορεί να πα να τον βρει τον άλλο, να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Θε θες, είναι θες, μεγάλο, να, τι θες, είναι αυτό. θες, θες την ασφάλειά σου, δηλαδή χρειάζεται την ασφάλεια σε αυτό. Οπότε αυτό, να... μόνο να, να, να προσέχουν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που δέχτηκε να τα πούμε. Ειλικρινά δεν μπορεί να πόσο που χαρά μου έδωσε και όταν ξέρει ότι το κλείσαμε όλο αυτό. Και, και εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα. Ευελπιστώ να καμιά μέρα, άμα ψήνε και υπάρχει ο άπλητο χρόνο διακοπ... να έχουμε διακοπέ και αυτά, να κάνουμε κανένα βλόγγ αγορών. Γιατί νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εσύ από την πλευρά, με... και που έχει κατάστημα, εγώ από την πλευρά του αγοραστή, θα, 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 θα έχει πλάκα και θα ήταν νομίζω αρκετά επικοδομητικό να τα πούμε και, σε, και από αυτή την πλευρά κάποια στιγμή. Ξέρει, ψοφά για τέτοια. Ναι. Ψοφά, ναι, σε βλέπω, σε βλέπω. Ψοφά. Λοιπόν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα μου και εμένα. Χαρά μου να, να μιλάμε. Εγώ θα ελπίζω, έχω να... Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βρούμε χρόνο να το ξανακάνουμε. Ναι, ναι. Και για να ευχαριστήσω και τον κόσμο που μα παρακολουθούσε, γιατί ξέρω ότι θα κάτσουν όση ώρα είναι, 50, μία ώρα θα κάτσουν όλοι να το δουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι θυστικά τα. Όταν, όταν κάνει βίντεο, δεν πάει να κάνει και μία και δύο ώρε. Στο έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Θα κάτσει γιατί ξέρω ότι πολλοί έχουν κάτσει και το έχουν δει τώρα. Στην περιγραφή κάτω θα έχω όλα τα link και από το Βασίλη και από το κανάλι να τσεκάρτε να μπείτε όσοι δεν έχετε δει που δεν νομίζω να μην έχει δει κανένα. Ε, χίλια ε, μην το ευχαριστώ. Λες, μην το μην το λε αυτό. Έχω πάρα πολύ καινούριο κόσμο να ξέρει. Καλό είναι αυτό. Καλό ναι, είναι αυτό. Έχω πάρα πολύ καινούριο κόσμο και έχω και πάρα πολλού παλιού που δεν ξέρουν. Δηλαδή τυχαίνει και τώρα μου λένε: Έχει ξεκινήσει πάλι. Τι έγινε. Άνοιξε ο Βασίλη ε... στο κανάλι. Μου στέλνανε ετοιμάσει ε. τότε από την εκπομπή που κάναμε. Μετά ναι. άνοιξε το κανάλι και μου στέλνανε μήνυμα Άνοιξε ο Βασίλη στο κανάλι. Λέω: Ναι, το ξέρω ρε παιδί. Μου πρόσφεχα, ναι. Και χάρη και πολλοί κόσμο είναι η αλήθεια γι' αυτό μαζί και εγώ. Οπότε. Λοιπόν, οπότε και πάλι και χίλια έγινε. ευχαριστώ. Κλείνω εγώ εδώ και... Λοιπόν...